βάρη. Δεν μπορείς να είσαι οικοδόμος στα 50 και στα 60. Έτσι. Ωρα, όλα αυτά τα θέματα τα οποία θα μιλούσαν προς αυτό το πρόβλημα, ναι, τα αγνώρισε παντελώς του Υπουργείου Εργασίας. Και, και όχι ακριβώς μόνο τα αγνώρισε, αλλά όπως είπες, ανταμείβει αυτούς που ήδη παίρνουν πολλά και δεν τα χρειάζονται. Αυτοί οι οποίοι. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι, όταν όντως, σαν οι εκπαιδευτικοί παραδείγματος χάρη, που εμπαίρναν πιο γρήγορα, στα 62 τους αφιπηρετούν. Ναι. Και παίρνουν καλές συντάξεις, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί του, των δημοτικών, της δημοτικής. Οπότε υπάρχουν στρεβλά πράγματα, τα οποία η λειτουργία του Υπουργείου Εργασίας... Τα οποία στρεβλώνουν ακόμα περισσότερο. Εμένα... Διότι, ξέρεις κάτι, Παναγιώτη, σε έχω ψωγείο. Είναι αυτοί που τα στρεβλώσαν, που παίρνουν και αυτές τις αποφάσεις. Είναι οι διάδοχοι τους, είναι το σύστημα, είναι η νομεγκλατούρα. Αλλά καλά η νομεγκλατούρα. Εγώ λέω, καλά κάνει. Ο Υπουργός πού είναι. Ακριβώς. Εμένα με απογοήτευσε. Τι κάνει ο Υπουργός στο Υπουργείο, ποια είναι η δουλειά του δηλαδή. Είναι ο πολιτικός προϊστάμενος να τους φωνάξει. Αυτή θα είναι η φιλοσοφία. Και όχι αυτή. Διότι από τη στιγμή που ήρθε αυτή η πρόταση από εκείνους που περιγράφεις και περιγράφω και την παρουσίασε ο κύριος Υπουργός, σημαίνει ότι την υιοθετεί κιόλας. Εάν δεν την υιοθετεί και την παρουσίασε, είναι ακόμη χειρότερο. Ναι. Αλλά εμένα με εκπλήσει το ακόλουθο πράγμα. Ξέρουμε ότι ο κύριος Υπουργός ήταν έναν από τα στελέχη, τα κυρία στελέχη του επιτελείου του υποψήφιου Χριστοδουλίδη. Ας μην πάμε πάλι. Να πάμε, διότι, όχι, διότι εκεί πρέπει να πάμε. Και ως υποψήφιος, μίλησε αρκετά για αυτό το ζήτημα. Κατάλαβε το τι συμβαίνει. Ποιος? Ο κύριος Χριστοδουλίδης με αυτό το ζήτημα. Ναι. Και θεωρούσα ότι ο Υπουργός, μέσα από αυτήν την τριβή, θα μπορούσε να αντιληφθεί ότι η πρόταση που κατάθεσε ο ίδιος δεν διευθετούσε αυτά τα ζητήματα με τα οποία υποσχέθηκε ο πρόεδρος, ο υποψήφιος Χριστοδουλίδης, ότι ψηφίστε με για να γίνω πρόεδρος για να κάνουμε αυτά. Ναι. Διότι η δέσμευση είναι σημαντική. Πρέπει να αρχίσουμε να κρατούμε τους αξιωματούχους, τους εκλεγμένους, στο τι είπαν. Εάν αρχίσουμε να σταματούμε. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Βέβαια. Το τι είπε αυτό το πράγμα, αυτό πρέπει να το κάνει. Αυτό που περιγράφει είναι αυτό που ζητά όχι μόνο ο Κυπριακός, οι Κύπριοι πολίτες, αλλά όλοι οι πολίτες του κόσμου και οι Ευρωπαίοι πολίτες με την ψηφοφορία και την ετοιμιγωρία του στις εκλογές και βεβαίως οι Κύπριοι πολίτες με το πρόσφατο αποτέλεσμα, αλλά και τα προηγούμενα. Δεν είναι μόνο το πρόσφατο αποτέλεσμα. Αυτό είναι που ζητούμε. Είναι αυτό που είπε ο κ. Σαμαράς. Τέλος στο politically correct. Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι επιτέλους οι πολιτικοί να εκπροσωπήσουν αυτούς που τους ψηφίζουν. Δηλαδή τους πολίτες. Και όταν λέμε τους πολίτες που τους ψηφίζουν, ο καθένας τους πολίτες που τον ψήφισαν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όμως, όλους τους πολίτες. Mm-hmm. Γιατί είναι όλοι οι πολίτες που ψήφισαν για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έτσι είναι το σύστημά μας. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, μία φιλοσοφία, μία νοοτροπία στην πρόταση του Υπουργείου Εργασίας, η οποία είναι εντελώς αντίθετη και ανάποδη με την απλή λογική. Πάντως, μια πρόταση στον Υπουργό, αν η Υπουργεία νιώθεις ότι κρατούσε εχμάλωτον, μητσοκάμισε τρεις φορές και να καταλάβουμε ότι είσαι εχμάλωτος στον Υπουργείο Εργασίας, για να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτά το σχόλιο μας. Πάμε στον κύριο Δένδια. Ο κύριος Δένδιας βγήκε ξινός για την Τουρκία. Έτσι, ήρθε στην Κύπρο την ημέρα του πραξικοπήματος, έκαμε κάποιες τοποθετήσεις. Εγώ θα έλεγα αυτά που δηλώνονται κάθε χρόνο, ίσως λίγο πιο έντονα ο κύριος Δένδιας έχει αυτήν την, ναι, έχει αυτήν την ικανότητα, να την πούμε, να είναι αιχμηρές οι τοποθετήσεις του και ξαφνικά έχουμε μια ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, η οποία μόνο για γέλια είναι βέβαια, έτσι, μόνο για να γελά κάποιος και να μηδιάζει. Καταδικάζει έντονα, λέει, την συκοφαντική δήλωση του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι για τον κατοχικό στρατό, για την εισβολή της Τουρκίας, τα συζητημένα, την παράνομη κατοχή, την εισβολή, αυτά που λέμε κάθε χρόνο και τα λένε όλοι τέλος πάντων. Καταδικάζει, λέει, την ταπονή ψευδή συκοφαντική δήλωση του Έλληνα Υπουργού Άμυνας Δένδια με στόχο του Τουρκοκύπριου και των ηρωικών τουρκικών στρατών. Ο οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, το γελίο, έτσι,
Ήρθε στην Κύπρο, λέει ο Στράτας, για να σώσει την δημοκρατία, όχι μόνο τους Τουρκοκύπριους, αλλά και τη δημοκρατία. Και ανέλαβε δράση με το, σύμφωνα με το εγγυητικό του δικαίωμα και που απορρέει από, το διεθνές, από τις διεθνείς συμφωνίες, εννοεί τη Ζρίχη, και να σώσει και τον τουρκοκυπριακό λαό, που είχε υποστεί κάθε είδους καταπίεση από την ελληνική πλευρά, από το 1963 μέχρι το 1974 και λοιπά και λοιπά. Και θα λέει κι άλλα, τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια. Ήρθε η απάντηση από τον κύριο Δέντια και το Υπουργείο Άμυνας της Ελλάδος, η οποία είναι κοροϊδευτική. Ναι, έτσι, σίγουρα. Ναι. Έχουν χρησιμοποιήσει πολλούς όρους συνάδελφοι για να παρουσιάσουν την απάντηση του Υπουργείου Άμυνας της Ελλάδος. Εγώ λέω ότι ηρωνεύεται και καλά κάνει. Και καλά κάνει, ηρωνεύεται ξεκάθαρα το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, διότι λέει λυπούμαστε ειλικρινώς που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δέντιας, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, παρέλειψε να ευχαριστήσει τις τουρκικές δυνάμεις εισβολής και κατοχής για τις υπηρεσίες τους στην προάσπιση των αρχών του καταστατικού χάρτη των ΗΕ, την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία. Επίσης, να πούμε ότι ο τρόπος που προχειρίστηκε το Υπουργείο και ο κ. Δέντιας, νομίζω έρχεται. Νομίζω να παρακολουθήσουμε τι έκανε τους τελευταίους 3-4 μήνες ο κύριος Δέντιας. Μα εκεί θα έρθουμε, Παναγιώτη. Και εκεί πάει και η ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Στη συνέχεια, λέει αυτά που λέει τα γελία, αλλά μετά λέει κάτι που έχει και μια ουσία. Λοιπόν, καλή η απάντηση του Υπουργείου Άμυνας της Ελλάδος, να πούμε, με ειρωνία και καλά έκανε, που ειρωνεύεται τέτοιες γελίες τέλος πάντων τοποθεσίες από την πλευρά της Τουρκίας. Αλλά λέει αυτή η ανακοίνωση, καλούμε τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας να σταματήσει να προσπαθεί να υπονομεύσει την κοινή θέση που διατύπωσαν οι ηγέτες των δύο χωρών, η οποία στοχεύει στην προώθηση των σχέσεων Τουρκίας-Ελλάδας με επικοδομητική προσέγγιση. Οι προσπάθειες του κυρίου Δέντια για να κάνει πολιτική καριέρα, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας τα λέει αυτά, έτσι, σπέρνοντας διχόνοια μεταξύ τουρκικού και ελληνικού λαού, δεν θα αποδώσουν. Άρα, αυτό που έλεγες είναι ακριβώς στο σημείο που έλεγες, ότι ο κύριος Δέντιας παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα, διαφοροποιημένος από θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή, συνήθως, οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης είναι πιο ήπιες από τις θέσεις του κυρίου Δέντια, όπως εκφράζονται δημόσια εννοώ. Θυμάστε, πήγε στην Τουρκία, απάντησε με τον τρόπο που απάντησε, ήταν σε ένα σεμινάριο που ήταν ο ίδιος ο μιλητής και απάντησε ακόμα πιο αυστηρά τότε στον Τούρκο Κύπριο και στον Τούρκο συνομιλητή του, έτσι, και στο Τσαβούσογλου, όταν πήγε στην Τουρκία. Λοιπόν, άρα αυτή τη διαφοροποίηση του κυρίου Δέντια από τον κύριο Μητσοτάκη, για να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Γιατί υπάρχει και η φιλολογία που θα αναφερώσουν προηγουμένως ότι είναι ο κύριος Δέντιας. Είναι ένας δυνητικός αντικαταστάτης του κυρίου Μητσοτάκη, εάν και εφόσον ο κύριος Μητσοτάκης για ποιους λόγους δεν θα μπορεί να συνεχίσει. Επόμενος ηγέτης της Νέας Δημοκρατίας, ας το πούμε έτσι. Ο κύριος Δέντιας έχει μια. Και αυτό είναι παραδοσιακά, το έχει μια πιο προωθημένη, θα έλεγα, επιθετικότητα, αλλά ορμητότητα, αν υπάρχει σωστή λέξη. Ορμητικότητα. Ορμητικότητα, ότι ξέρεις, εγώ έχω τη διάθεση να σταθώ εκεί που με βάλαν και να υπερασπιστώ τα συμφέροντα μου με έναν τρόπο που εσείς μπορεί να μην το χαίρεστε. Αλλά να τονίσουμε ότι έχει αλλάξει και λίγο ο κύριος Δέντιας ως Υπουργός Άμυνας. Νομίζω έχει αντιληφθεί τις δυνατότητες του ελληνικού στρατού. Ναι. Και της αεροπορίας και του ναυτικού. Πρόσφατα έχει επισκεφθεί τη φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι βασικά σε μια πολεμική κατάσταση. Και έχει αντιληφθεί έναν περίπου, παρόλο που υπήρχαν και ορισμένα δημοσιεύματα τα οποία ήταν πολύ κακόβουλα, ότι ξέρετε, ναι, το πολεμικό μας ναυτικό είναι έτοιμο
να αντιμετωπίσει όποιον κίνδυνο. Μα λίγο αν το ελληνικό πολεμικό ναυτικό Παναγιώτη δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει έναν πολεμικό ναυτικό όπως το τουρκικό, το οποίο δεν έχει θάλασσα να βάλει τα πλοία του μέσα. Ακριβώς. Οπότε έχουμε εδώ έναν υπουργό άμυνας, ο οποίος έχει μια αυτοπεποίθηση στο υπουργείο του και στον εαυτό του ότι να ξέρετε, εμείς μπορούμε να σας αντιμετωπίσουμε νησιά. Και αν τολμήσετε να επιτεθείτε, εμείς θα κερδίσουμε. Λοιπόν. Αυτό το μήνυμα στέλνει και με την αεροπορία. Ναι, το στέλνει, αλλά επαναλαμβάνω, οι Τούρκοι τον διαφοροποιούν από τον Πρωθυπουργό. Είναι standard practice, αυτό πάντα κάνουν. Προσπαθούν λοιπόν να διαιρέσουν, να βάλουν μέσα στο διάλογο των εσωτερικών. Α, ξέρετε, τα κάνει αυτά διότι θέλει να δικαστήσει ο Μητσοτάκης, οπότε να τον αλλάξει. Κατά την άποψή μου, ο κύριος Μητσοτάκης θα πρέπει να μας πει με ποιο συμφωνεί, με τον Υπουργό Άμυνας της Ελλάδας ή με τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, όσον αφορά το τέλος της ανακοίνωσης του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Δεν πιστεύω ότι είναι ανάγκη ο κύριος Μητσοτάκης να σπαρεί ο χρόνος αυτό το πράγμα. Ας το αφήσει λοιπόν να εωρείται για συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Νομίζω. Αυτά έχουμε να πούμε, βέβαια, για την Τουρκία, η οποία δεν διορθώνεται. Όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να μας πείσουν ότι θα διορθωθεί, θα αλλάξει η Τουρκία, κάνει βήματα μπροστά, τα βλέπουν έτσι, στον ύπνο τους κάποιοι εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια και σε άλλες χώρες. Εδώ, σήμερα, πριν από λίγες ώρες, τέλος πάντων, είχαμε η Βανδύ, η τραγουδίστρια τέλος πάντων, πήγε στην Τουρκία να κάνει μια συναυλία και μάλιστα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Θα τραγουδούσε, λέει, στην Σμύρνη, έτσι. Mm-hmm. Και πήρε η Βανδύ μια γεύση από το τι σημαίνει Τουρκία. Αναγκάστηκε να ακυρώσει. Αυτή είναι η ανακοίνωση με την οποία ακυρώνει την εμφάνισή της. Διότι, λέει, άλλαξαν τη μορφή της εκδήλωσης και από εκδήλωση φιλανθρωπική, μετατράπηκε σε πολιτική. Της έβαλαν πίσω από το σκηνικό στο οποίο θα τραγουδούσε μια τεράστια τουρκική σημαία και βέβαια και τον Ατατούρκ. Οπότε η κυρία Βανδύ αναγκάστηκε να μην ανέβει στη σκηνή και έχουμε μια δήλωση από τη δήμαρχο εκεί του Τσεσμέ, όπου θα τραγουδούσε η κυρία Βανδύ. Μπορούμε να την ακούσουμε, παιδιά? Hiçbir menfaati yok. Olamazdı. Çünkü bu çocuklar için, eğitim için verilen bir konser. Biz de elimizden geldiğince belediye olarak destek olduk. Çıkmıyormuş sahneye çünkü Türk bayrağı ve Atatürk'ün posterinin inmesini istiyormuş. Hiç yorulmayın, güzel nefeslerinizi yoracağınız bir insan bile olmadığını düşünüyorum kendisinin için. Ve biz her zaman kardeşliğin ve ebedi dostluğun kazanacağına inanan ve bu inançta olan insanlar topluluğuyuz. Hiçbir güç, ne bayrağımız ne de Atatürk'ün posterini indirmeyi yeltenemez, bunu aklımızda geçiremez. Hatta yuvana bu dîmarhon du çizme, bu disipen dîskirada diyor, dîpreya fîgi apu din polin dîs. Ναι, αλλά είναι ενδιαφέρον το τι λέει η ίδια και νιώθει ότι είναι κανονικό. Λέει, εδώσαμε πολλούς ήρωες για να κατακτήσουμε αυτά τα εδάφη. Ακόμα. Μα βεβαίως και θεωρεί φυσιολογικό. Ναι. Ένα λεπτό. Όπως επίσης και λέει αυτή η κυρία, να κατεβάσουμε την φωτογραφία του Ατατούρκ. Εμείς να κατεβάσουμε τη φωτογραφία του Ατατούρκ ή θα κατεβάσουμε την τουρκική σημαία. Φυσικά και καλά κάνει. Γιατί είναι τουρκάλα και το λέει για τη χώρα της. Το θέμα είναι εμείς, η κυρία Βανδύ, όταν πήγαινε στο Τσεσμέ για να τραγουδήσει, τι επίστευε ότι θα τις βάλουν background. Το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Νομίζω εσείς να το ξέρουν, απλώς νομίζω εκπλαγήκαν από το μέγεθος της αφίσας και της σημείας. Και θεωρώ ότι οι Τούρκοι το κάνανε επίτηδες. Λοιπόν, βεβαίως. Δεν το κάνουν. Είναι Τούρκοι. Είναι η δική τους φιλοσοφία, η δική τους νοοτροπία. Εμείς δεν θέλουμε να την καταλάβουμε. Εμείς δεν θέλουμε να ακούμε τι μας λένε. Οι Τούρκοι μια χαρά μας τα λένε για τη δική τους θέση. Μας τα λένε
πεντακάθαρα και ξεκάθαρα. Είναι το αξίωμα της πολιτικής στην Κύπρο που στην Κύπρο, επειδή εμείς λέμε την αλήθεια, λέμε ψέματα στον κόσμο. Ναι. Και λέμε την αλήθεια, όταν είμαστε σε κλειστές συναντήσεις, λέμε την αλήθεια όταν βγουν οι πολιτικοί. Ναι, αυτά μα δεν είναι δημοσίως. Θεωρούμε ότι είναι αυτά που εμείς λέμε δημοσίως. Ότι είναι κάτι αντίστοιχο. Δεν είναι αυτή είναι η Τούρκη. Θεωρούμε ότι αυτά που λένε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι κάνουν το αντίθετο. Λένε τις αλήθειες τους έξω, αλλά εσωτερικά λένε τα ψέματα τους. Και αυτόν εμείς, ως οι Κύπροι πολιτικοί, έχουν καταλάβει ότι όταν τους μιλούν στα δείπνα, στις συναντήσεις, στους καφέδες, ότι είναι έξω. Μα αφού μου είπεν. Ναι. Φίλε μου, ψέματα που είπε. Σε κορέψε διότι έτσι μιλά ο Τούρκος. Εσωτερικά θα σου πει ψέματα, και να σε γελάσει. Θα σου τα πει. Και θα σου τα πει απλώς και μόνο για να θεωρήσεις ότι αφού μου τα είπε, αφού με εμπιστεύει, αφού είναι φίλος μου. Αφού φιληθήκαμε. Αυτά για την Τουρκία και με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Άμυνας και με. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα έργα. Ναι. Ενώ να πηγαίνει κάποιος καλλιτέχνης, να ακυρώνει γιατί. Έχω την εντύπωση, μάλλον πρέπει να πούμε ότι. Όταν κάποιος πηγαίνει στην Τουρκία, πρέπει να ξέρει ότι πηγαίνει στην Τουρκία. Είναι απλό. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, Παναγιώτη. Φεύγουμε από το Κυπριακό και την Τουρκία. Πάμε ξανά στα εσωτερικά. Εχάθηκε ο Προμηθέας. Δεν χάθηκε. Ξέρουμε που είναι ο Προμηθέας. Πού είναι ο Προμηθέας? Ο Προμηθέας είναι σε έναν λιμάνι στην Κίνα. Μάλιστα. Ο οποίος Προμηθέας δεν ξέρουμε. Ξέρουμε ότι για να φύγει ο Προμηθέας από εκεί, πρέπει να έχουμε ένα πιστοποιητικό. Όχι. Έχει ενημερώσει η CPP ότι τερματίζεται. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε η CPP αν έχει. Ποιος κρατά το πλοίο. Ή η CPP το κρατά ή η Κόσκο που το κατασκεύασε. Αλλά πρόσεξε. Εμείς το πληρώσαμε στη CPP 200 εκατομμύρια, παρακαλώ. 200 εκατομμύρια ευρώ. Το πληρώσαμε σε αυτήν την εταιρεία που είχε αναλάβει τέλος πάντων τη διαμόρφωση του Βασιλικού για να έρθει η ενδιάμεση λύση να φέρουμε φυσικό αέριο να λειτουργήσει η ΑΕΚ κυρίως. Και οι ιδιώτες, ναι. Και οι ιδιώτες. Και τελικά φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Επικαλούμενη η εταιρεία εννοώ, η CPP, τα στερέχη της, καθυστερήσει στις πληρωμές εκ μέρους της Κυπριακής ΕΤΙΦΑ. Την αντίστοιχη εταιρεία με την οποία έχει γίνει η συμφωνία, ανακοίνωσε μονομερώς τη λήξη της σύμβασης του 2019. Η σύμβαση του 2019 εννοούμε τη σύμβαση με την οποία είχε αναλάβει να αναπτύξει το Βασιλικό και να κατασκευαστεί τέλος πάντων αυτόν το πλοίο που ονομάσαμε Προμηθέας για να μεταφέρει το φυσικό αέριο στην πλατφόρμα που θα δημιουργόταν. Που θα είχε δημιουργηθεί. Εντάξει, εγώ να πω προσωπικά ότι χαίρομαι που είναι ο Γιώργος Παπαναστασίου, ο γιος υπουργός. Θεωρώ ότι από όλο το προσωπικό που υπάρχει είναι ο μόνος που μπορεί να χειριστεί αυτού του είδους την. Δηλαδή, αν ήταν η κυρία Απειλίδου ή οποιοδήποτε, ο κύριος Λακκοτρίπης, θεωρώ ότι θα ήταν ακόμη χειρότερες οι περιστάσεις. Θεωρώ ότι ο κύριος Παπαναστασίου μπορεί να χειριστεί αυτή την κατάσταση. Απλώς. Να μπορεί να διαχειριστεί, αλλά τρεις φορές μας έχει πει ότι είμαστε σε διαπραγματεύσεις, θα τα βρούμε αυτό και κάθε φορά πάμε από το κακό στο χειρότερο. Σπρώχνει. Χωρίς να. Δεν ξέρουμε τα δεδομένα που βρήκε ο κύριος Παπαναστασίου. Έτσι. Βρήκε μια κατάσταση η οποία έχει και προσπαθεί να τη διορθώσει και το ίδιο και με το Interconnector αλλά και με το Βασιλικό. Δεν ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα όσον αφορά τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας είναι τελειωμένος. Ναι, Παναγιώτη, αλλά αν η CPP δεν έχει πληρώσει τον Προμηθέα εις την Κόσκο, δηλαδή την εταιρεία που αναλάβαινε να το ήταν ένα είδος πλοίο και θα το μετατρέψει σε κάτι άλλο και να το κάνει καινούριο. Αν λοιπόν η CPP δεν έχει πληρώσει τα λεφτά που η Κυπριακή Δημοκρατία της έδωσε για τον Προμηθέα, το οποίο έχει χαθεί. Εντάξει, θα δούμε. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μας στοιχίσει αυτό το πράγμα. Αλλά είναι εδώ που θεωρώ ότι πρέπει και εμείς ως κράτος και το Υπουργείο να είμαστε πιο επιθετικοί πλέον. Δηλαδή, ναι, μπορεί να καθυστερήσει ο Προμηθέας να έρθει μερικούς μήνες, ναι, μπορεί να μας στοιχίσει ίσως μερικά λεφτά περισσότερα, αλλά είναι εδώ που πρέπει να είμαστε επιθετικοί. Και να μπορέσουμε να αποδείξουμε στη CPP και στην Κίνα
ότι μπορούμε να σας κάνουμε ζημιά. Εάν θεωρείτε εσείς ότι αυτά που έχουμε στο τραπέζι δεν είναι δίκαια, ελάτε, αποδείξετε μας το να δουλέψουμε μαζί σας να τα βρούμε. Αλλά να ζητάς επιπρόσθετα 200 εκατομμύρια διότι έτσι ήθελες. Ναι, και εντάξει, αυτό είναι το θέμα, το αίτημα της EPP για τα 200 εκατομμύρια επιπλέον, βρίσκεται σε διαιτησία, αλλά το αγνώρισε η EPP και έστειλε τον τερματισμό της συμφωνίας. Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι παιχνίδια που παίζουν. Εδώ μπαίνουν και αρκετές φορές και τα νομικά τα ζητήματα. Σου λέει, αν δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, θα χάσεις εκεί. Ίσως κακές νομικές συμβουλές, αλλά θεωρώ ότι είναι εδώ που πρέπει να... Εντάξει, αυτά τα λεφτά ήταν όλα δικά μας. Πήραμε αρκετά λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά είναι εδώ που θεωρώ ότι πρέπει να γίνουμε επιθετικοί. Να έχει σοβαρό κόστος η CPP όσον αφορά τη θέση της στην Ευρώπη. Ότι ξέρετε, μπορεί να είμαστε μικροί, αλλά αυτά τα πράγματα που κάνουμε, ειδικά σε εμάς που είμαστε μικροί, θα έχει μεγαλύτερο κόστος από ό,τι νομίζετε ότι θα μας κάνει κόστος εμάς. Το φυσικό αέριο πρέπει να έρθει, αλλά δεν πρέπει να έρθει. Έπρεπε να έχει έρθει Παναγιώτη, καθυστέρησε λόγω των πολιτικών σκοπιμότητων της εκάστοτε εποχής και τώρα που θα ερχόταν, καθυστερεί λόγω προβλημάτων ή στη συμφωνία με την εταιρεία η οποία ανέλαβε το έργο. Δυστυχώς και οποιαδήποτε διαφωνία, οποιοδήποτε ναυάγιο συμφωνίας, απλά και λογικά, θα φέρει ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση. Επειδή έχω την εμπειρία από το μεγάλο έργο και μπορώ έτσι να καταλάβω ότι λιώνται τις συμπεριφορές, η CPP ήρθε με μια πολύ χαμηλή τιμή και μετά κάθε φορά που η ετυφάνηκε το στόμα τη για οτιδήποτε άλλο ή για πώς ερμηνεύεις το Α ή το Β, ναι, η CPP αποφάσισε ότι εγώ θα αυτό το project θα το κάνω κερδοφόρο. Τι έλεγε, ναι. Yeah. Διότι, αν για παράδειγμα μου ζητάς να μεταβάλω ένα κομμάτι του project, ένα κομμάτι τέλος πάντων της κατασκευής, και αντί τριόροφη να την κάνω δεκαόροφη. Αυτό είναι το πράγμα. Στοιχίζει κάτι. Αν εγώ σου έρθω και σου πω ότι για να προσθέσω σε 7 ρόφους θέλω τόσα χρήματα, εσύ κάλλιστα μπορείς να μου πεις όχι. Εντάξει, λογικό, διότι ξέρεις πώς θα σου ζητήσει αν είναι 3 ρόφοι, οπότε να περίπου ξέρεις από πού είναι 7. Αλλά να σου δώσω ένα παράδειγμα. Πες ότι οι προδιαγραφές γίναν με χιαντλία. Ναι. Η οποία αυτή η χιαντλία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ωραία. Ξαφνικά βγήκε μια καινούργια αντλία, η οποία θα κάνει δουλειά για μας καλύτερα. Μάλιστα. Και έρχεσαι και λες. Λέει ότι η φάση CPP, ξέρεις κάτι, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουμε την αντλία, διότι τα specs που βάλαμε το 10 ή το 12 που τα φτιάχναμε. Α, ξέρεις, ναι, θα κάνεις αυτό, είναι, λέγεται change request, πρέπει να αλλάξουμε, να υπογράψουμε ξανά, να δούμε ξανά τις προδιαγραφές. Αλλά ξέρεις, εμείς αναπτύξαμε το λογισμικό μας για αυτήν την αντλία, οπότε τώρα πρέπει να πάω πίσω για την άλλη την αντλία. Αν ξέρεις, αυτό θα στοιχίσει, είναι το ξαναπαρχίζει, είναι νέες τεχνολογίες και σιγά σιγά αυτό το πράγμα στιβάζεται. Είναι ο τρόπος που προμηθευτές... Το να μην στηβάζεται, δουλειά της ετυφά. Ναι, και εδώ είναι βασικά το μαύρο κουτί για μένα σε αυτήν την υπόθεση είναι τι έκανε η ετυφά. Ακριβώς. Αυτό λέω το συμβόλαιο. Αν η CPP είχε σκοπό να μεγαλώσει το κόστος γιατί στην αρχή ήταν μικρό, έτσι. Έχει κέρδος. Πράγμα που συμβαίνει συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι ο κλασικός τρόπος που παίρνει συμβόλαιο. Η δουλειά της ετυφά ήταν, αφού το πήρε χαμηλά, να το κρατήσει χαμηλά. Η ετυφά, η μόνη της δουλειά που ήταν, το συμβόλαιο όπως υπογράφτηκε, να εκτελεστεί στο τελευταίο ιότα. Κι αν για να μου αλλάξει το λογισμικό και το νέου τύπου αντλία χρειάζονται τόσα, απλά σου λέω όχι, δεν με ενδιαφέρει. Βάρ' την παλιά να τελειώνουμε. Ναι, έτσι πρέπει να είναι. Έτσι. Λοιπόν. Αυτά. Πάμε, παραμένουμε στο εσωτερικό και στην οικονομία, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε ευχαριστά θα έλεγα να πάμε στον τουρισμό, να μην πάμε στο επόμενο θέμα, να μιλώ στο σκηνοθέτη στο Σπύρο, να πάμε στον τουρισμό τώρα για να έχουμε στη συνέχεια στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ψιλογέννη, την Γενική Διευθύντρια του ΣΤΕΚ. Λοιπόν, θετικά τα νέα από τον τουρισμό, Παναγιώτη, για να είμαι ειλικρινής, δεν τα περίμενα. Δεν τα περίμενα. Ανακοινώθηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία ότι η προσέλευση τουριστών το πρώτο εξάμηνο του 2024 είναι κατά 2,4% αυξημένη
σε σχέση με το 2023. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, ανέμενα μείωση. Όχι, θεωρώ ότι δεν υπήρχαν σημάδια στις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να περιμένουμε μια μείωση. Ήταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι απειλές, έτσι. Εγώ θεωρούσα ότι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες που θα γίνουν στο Παρίσι. Οπότε θεωρούσα ότι θα υπήρχε αρκετό κόσμο ο οποίος θα λέει: ξέρεις, προτιμώ να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες παρά στο. Και είναι φυσιολογικό. Ναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι τρομακτικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πώς ερμηνεύουν το. Πόσο κακά σχόλια υπάρχουν για την κατάσταση στο Παρίσι. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό απέτρεψε πολλούς από το να πάει στους Ολυμπιακούς και ίσως είπαν, ξέρετε, εντάξει, ας τους παραγωγήσουμε από την τηλεόραση και ας πάμε κάπου διακοπές. Αλλά ένα 2% αύξηση δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο. Νομίζω υπήρχε και ένας πανικός εκ μέρους. Όχι, δεν είναι σημαντική αύξηση. Απλά είναι σημαντικό το ότι δεν έχουμε μείωση. Υπήρχε ένας πανικός εκ μέρους του Υφυπουργείου και νομίζω δραστηριοποιήθηκαν λίγο περισσότερο να βεβαιωθούν ότι καλύπτουν το κενό. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ψιλογέννη. Ωραία, να την επικοινωνήσουμε μαζί της. Ήταν 1.652.475 οι αφήξεις τουριστών, το πρώτο εξάμεινο του 24 παραπάνω, σε σύγκριση με 1.613.690 του 2023, 2.4%. Και είναι σημαντικό. Και μάλιστα η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει και τον αντίστοιχο αριθμό για το 2019, πριν τον κορονοϊό, που ήταν 1.63. Εντάξει, ήταν και λίγο λιγότερο το 2019, λίγο μικρότερος ο αριθμός. Συνήθως η Στατιστική Υπηρεσία αυτά τα πράγματα παίρνει αρκετά στοιχεία και από έρευνες που κάνει στα αεροδρόμια. Και δεν ξέρω αν αυτό επίσης, αν είναι μόνο για τουρισμό, ή αν περιλαμβάνει και. Υπάρχει μια όχι έξαρση, αλλά μια καλή ανάπτυξη όσον αφορά εταιρείες λογισμικών, οι οποίες ήρθαν στην Κύπρο και εγκατασταθήκαν, και αυτές δημιουργούν αρκετά ταξίδια. Ο κόσμος πάει και έρχεται. Φαντάζομαι ότι όπως μετρούν πάντα τους τουρίστες, έτσι μετρούν. Αλλά συνήθως σε ρωτούν ότι δεν ξέρεις καλά πώς είναι επαγγελματικό ταξίδι τουριστικών, και πρέπει να κάπου να μπαίνει σε μια. Αλλά εγώ δεν θεωρώ το 2% αύξηση ήταν. Νομίζω είμαστε σε μια σταθερότητα, είμαστε κάπου που μπορούμε να βάζεις το μυαλό, να ξέρεις, δεν υπάρχει οποιαδήποτε κρίση εκτός η οποία θα έρθει να μας βρει στην Κύπρο. Και θα είναι λοιπόν το Ισραήλ στο 10.7%. Λοιπόν, ναι, αυτή είναι η λίστα για τον Ιούνιο, έτσι το τονίζω, ότι τον Ιούνιο, που τέλος πάντων έχουμε μπει στην θερινή περίοδο, στη θερινή τουριστική περίοδο, γι' αυτό το έχω βάλει εκεί ως κάρτα, γιατί έχει κάποια σημαντικά στοιχεία. Βασιλιάς προέλευσης τουριστών παραμένει η Βρετανία με 35.6% του Ηνωμένου Βασίλειου. Το Ισραήλ έχει ανέλθει στο 10.7%, η Πολωνία στο 7.5% και εντύπωση προκαλεί όχι η Σουηδία, που διαχρονικά έχουμε Σουηδούς τουρίστες στην Κύπρο, το 4.9%, που είναι και αυτό σημαντικό, αλλά οι Γερμανοί που πλησιάζουν τους Σουηδούς. Ναι, αλλά για εμένα η έκπληξη μου είναι ότι υπήρχε το UEFA στην Γερμανία και ο κόσμος αποφάσισε να έρθει διακοπές στην Κύπρο. Ναι. Που πιστεύω ότι ίσως ήταν μια καλή δικαιολογία, αλλά ας μείνουμε να δούμε το είναι το ένα μεγάλο θέμα αυτό που ανοίγεις με το ποδόσφαιρο. Δεν θέλω ποτέ να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο σε αυτή την εκπομπή, Παναγιώτη, αλλά αυτό δεν μας απαγορεύει να ασχοληθούμε με το τι συμβαίνει εκεί στη FIFA και εκεί στην UEFA, τι αποφάσεις είναι αυτές που λαμβάνονται και πώς έχει μετατραπεί το ενδιαφέρον του κόσμου για το ποδόσφαιρο. Εγώ φέτος, που ήταν το Euro της UEFA, είναι η πρώτη χρονιά που δεν το παρακολούθησα. Δηλαδή, άλλες χρονιές θα οργανώναμε κάποια συναντήσεις με φίλους, να δούμε τον αγώνα, ή σε κάποιο σπίτι, ή σε κάποιον υποστατικό, τέλος πάντων. Φέτος,
σε αυτόν τον γύρο δεν ασχολήθηκε. Και έχω την αίσθηση ότι δεν ασχολήθηκε πάρα πολύ κόσμο. Να σου εξηγήσω γιατί. Διότι δεν υπήρχαν οι ποδοσφαιριστές που ήξερε παλιά. Μάλιστα. Ήταν καινούργιοι ποδοσφαιριστές και πρέπει να του μάθει, πρέπει να μάθει τον τρόπο που παίζουν, πρέπει να μάθει τον τρόπο που σκοράρουν τα. Διότι και εγώ πέρασα από την ίδια διαδικασία και αντιλήφθηκα ότι εκτός από 2-3 ονόματα, όλα τα υπόλοιπα ήταν τελείως άγνωστα. Και ακόμα τα γνωστά ονόματα ήταν τα ονόματα τα οποία δεν παίζαν και τόσο πολλά. Ίσως μεγαλώνουμε, Πέτρο. Ναι, λοιπόν. Όχι, είναι. Παίρνουν 16 άριδε τώρα στο σπίτι. Οι 16 άριδε όμω δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Ω ποδοσφαιριστέ εννοώ. Ναι, λοιπόν, αυτά από εκεί έρχονται να πω ότι απουσιάζει, είναι λάμπη δια τη απουσία τη η Ρωσία από τη λίστα με την προέλευση των τουριστών. Φυσιολογικό βέβαια, αφού έχουμε κόψει κάθε σύνδεση. Να μην το υποτιμούμε. Δηλαδή, χτες διάβαζα έναν άνθρωπο ότι ναι, δεν έφυγαν οι Ρώσοι. Ναι. Βασικά, ναι, απλώς ανταλλάξαμε τους ολιγάρχες με αυτούς οι οποίοι είχαν εταιρείες στη Ρωσία και τις μεταφέρουν στην Κύπρο για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί. Μήπως μπορούμε να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα μέχρι να βρούμε την κυρία Ψιλογέννη. Ωραία. Να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, μπορούμε. Ωραία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολύ περισσότερα και ενδιαφέροντα, κυρίες και κύριοι.